Χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλείσει από το πρωί της Εκκλησίας σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού για να γιορτάσουν το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, και να αποτίσουν φόρο τιμής και ευλάβειας στη Μεγαλόχαρη. Το παρόν στις εκδηλώσεις έχει δώσει σύσσωμη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας παρέστησε τη δοξολογία στο μοναστήρι του Θεοτοκίου στην Άρτα. Χρόνια πολλά. Είναι μια μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Είναι μια μέρα ελπίδας και πίστης ότι ενωμένοι όλοι μας θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό. Ο Παπούλιας έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, ωστόσο δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Ένας ηλικιωμένος άρχισε να φωνάζει συνθήματα και τελικά απομακρύθηκε από πολίτες και αστυνομικούς. Καταδίκη στις πόδους και θάνατο! Σε παρακαλώ πολύ, σε θάνατο, πάτε τα χαλάκια! Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρέστησε τη δοξολογία στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα στη Μεσσηνία και στη συνέχεια επισκέφτηκε χωριά της ιδιαίτερης πατρίδας του. Στη δοξολογία στο ναό της Παναγίας εν Αγιάσο, στην Αγιάσο της Μυτιλίνης, χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος απέστειλε μήνυμα ενότητας στον ελληνικό λαό. Σήμερα στην πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα αναγκαίο. Χρειάζεται η αγάπη, χρειάζεται η ενότητα, γιατί μέσα από αυτή την αγάπη την μεταξύ μας και την ενότητα χαλιδωνόμαστε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν και πάλι η Τίνος, όπου χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης. Ακολούθησε λιτανία στη λεωφόρο Μεγαλόχαρης μέχρι το λιμάνι με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών. Στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους ήρωες του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στο αντιτορπικό έλι, το οποίο βυθίστηκε από τους Ιταλούς τον 15 Αύγουστο του 1940. Στην τελετή την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αυραμόπουλος, ενώ παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης και τοπικοί παράγοντες. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάστηκε και φέτος η κίνηση της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Στην τελετή χωροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ παρέστησαν εκατοντάδες πιστοί. Η Παναγία των Ξεριζωμένων γιορτάστηκε και στο Βέρμιο, στην Παναγία Σουμελά, όπου κάθε χρόνο σειραίει για να προσκυνήσει ο ποντιακός ελληνισμός. Και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας όμως, με κατάνοιξη, οι χριστιανοί τίμησαν τη δική τους μάνα Παναγιά, τη δική τους μητέρα Μεγαλόχαρη, αντλώντας δύναμη και κουράγιο σε μια δύσκολη περίοδο.